Εμείς ως Συμμαχία Αξιών αναδείξαμε το ζήτημα του ειδικού σχολείου με ιδιαίτερη αίσθηση της σοβαρότητας του θέματος. Επιχειρήσαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως διαπίστωσαν όλοι οι χιώτες και οι χιώτισες, να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση για την άμεση επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος. Η λογική ήταν να μην μείνει ούτε μία μέρα απαθής η Δημοτική Διοίκηση στην κατάσταση που βιώνουν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία. Και αυτό βέβαια πρέπει να γίνει όχι με κορώνες, ούτε με λογικές που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα, αλλά με έργο, με πράξεις από την πρώτη μέρα. Αυτό λοιπόν το οποίο επιδιώξαμε και πετύχαμε με την υιοθέτηση της θέσης μας από το Δημοτικό Συμβούλιο ομοφόνος, δηλαδή και από την πλειοψηφία και από τις μειοψηφίες, ήταν ουσιαστικά δύο πράγματα. Είναι γνωστό ότι υπάρχει σε εξέλιξη η μελέτη, η ολοκλήρωση μάλλον των μελετών των ειδικών σχολείων, του συγκροτήματος των ειδικών σχολείων. Αυτό θα γίνει μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Οι πληροφορίες που έχουμε από την Τεχνική Υπηρεσία είναι ότι θα γίνει πολύ πιο γρήγορα από τους 18 μήνες που ξεκινούν τον Ιούνιο του 2022. Και αυτό γιατί η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο της ολοκλήρωσης των μελετών το τρέχει με ιδιαίτερο ζήλο. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι ότι άμεσα θα υπάρξει ολοκλήρωση των μελετών. Αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση στα 5 εκατομμύρια τα οποία ακούσαμε να υπάρχουν χτες. Όμως, έχει ήδη γραφτεί στο σχέδιο που έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, ότι θα υπάρχουν οριζόντιες ουσιαστικά προσκλήσεις και για τα ειδικά σχολεία αλλά και για τα σχολικά κτίρια γενικότερα. Επομένως, ο Δήμος Χίου, με το που θα έχει ολοκληρωμένη τη μελέτη, θα μπορεί να υποβάλει τη συγκεκριμένη, όταν θα ανοιχθεί η οριζόντια πρόσκληση για τα ειδικά σχολεία, τη συγκεκριμένη μελέτη προς χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα έχουμε τότε και την εκτίμηση του κόστους. Όποιο κόστος όμως και αν είναι, σήμερα δεν γνωρίζουμε αν είναι 5, 2, 3 ή 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι δεδομένο ότι εφόσον έχει περιγραφεί στην αρχική πρόταση της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα μπορέσει να καλυφθεί. Μέχρι τότε όμως, τι κάνουμε? Μέχρι τότε δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ως τοπική κοινωνία, ως το νησί του Κοραή, την κατάσταση την οποία βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία. Για μας που είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, η συνέστηση του καθήκοντός μας σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Εμείς πρώτοι είπαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ευθυνόμεθα. Ευθυνόμεθα διότι δεν το αναδείξαμε το θέμα από την πρώτη μέρα. Όταν όμως έπεσε στην αντίληψή μας, όταν όμως είδαμε ότι δεν μεταβάλλει την πραγματικότητα τα τελευταία 3 χρόνια, τότε προφανώς και αναλάβαμε δράση, τότε προφανώς και βάλαμε το ζήτημα ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να υιοθετήσουμε άμεσες δράσεις, άμεσες ενέργειες, οι οποίες να επιλύσουν με τρόπο καθοριστικό την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία. Τι υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο? Είπε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του συγκροτήματος των ειδικών σχολείων, πρέπει να ανεβρεθεί χώρος προκειμένου να μετεγκατασταθεί. Χώρος ο οποίος θα είναι αξιοπρεπής, θα είναι ανθρώπινος, θα είναι λειτουργικός για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Διότι εκεί, σε εκείνα τα σημεία, κρίνεται και ο ανθρωπισμός μας και ο πολιτισμός μας και η εκπαίδευσή μας και κυρίως η δημοκρατία μας. Σε αυτά τα θέματα κρινόμαστε καθημερινά. Στα υπόλοιπα μπορεί να κρινόμαστε εκλογικά. Σε αυτού του είδους τη θεματολογία όμως και εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Δημοτική Αρχή έχει την καθημερινή κρίση των πολιτών και θεωρώ ότι είναι και ζητήματα που υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους. Ένα ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι ότι αρκάει και η αντιπολίτευση στο αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Και δεύτερον, αυτό το ζήτημα με τα 5 εκατομμύρια αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα και προφανώς δεν τα μπορούμε όλα.
Και είναι πραγματικότητα, το είπα και εγώ στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη ότι δεν είχαμε αναδείξει το ζήτημα αυτό τόσο καιρό, όσο καιρό είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Ο Γιώργος Αμέντας που είναι δίπλα μου έκανε μια εξαιρετική δουλειά και ως αντιπρόεδρος πλέον της Σχολικής Επιτροπής και ουσιαστικά μπόρεσε και το, σε συνεργασία βεβαίως με όλους τους συμμετέχοντες, να αναδείξει το ζήτημα αυτό. Το 5 εκατομμύρια είναι κάτι το οποίο είναι, όπως ανέφερα πριν και το περιέγραψα, είναι κάτι αυθαίρετο. Λέμε 5 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να βγουν και 10 ή 8. Ωραία. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ολοκλήρωση των μελετών. Δεν έχει ο Δήμος Χίου εκτίμηση του κόστους και προφανώς δεν υπάρχει και δέσμευση, γιατί άκουσα κάτι ότι έχουμε διασφαλίσει 5 εκατομμύρια κτλ. Αυτό ακόμα, όπως γνωρίζετε εσείς, γιατί παρακολουθείτε το σύνολο της επικαιρότητας, όχι μόνο τις δηλώσεις των αιρετών, το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, όπως έχει υποβληθεί το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, περιγράφει τις δράσεις οι οποίες θα γίνουν. Δεν θα γίνουν μόνο στοιχείο, θα γίνουν γενικά. Μέσα στις δράσεις αυτές υπάρχει προφανώς και το ζήτημα των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων, των ειδικών σχολείων κτλ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτίμηση του κόστους σε σχέση με την κατασκευή του συγκροτήματος των ειδικών σχολείων της Χίου. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Και δεν υπάρχει ούτε στην προμελέτη μια αντίστοιχη εκτίμηση του κόστους. Και προφανώς δεν έχει διασφαλιστεί, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όταν θα γίνει οριζόντια πρόσκληση θα μπορέσουμε να το εντάξουμε. Όσο είναι αυτό. Χωρίς να λέμε ουσιαστικά μεγαλοστομίες του τύπου ότι έχουμε διασφαλίσει 5 εκατομμύρια ή 6 ή 7. Αυτό το οποίο χρειάζεται εδώ είναι σοβαρότητα, να σκύψουμε με ταπεινότητα πάνω από το πρόβλημα, να αναλάβουμε όλοι μας τις ευθύνες μας και από εκεί και πέρα να έχουμε για πρώτη φορά αποτελεσματικότητα στον τρόπο που θα διαχειριστούμε την κατάσταση. Αυτό, η αποτελεσματική διαχείριση, θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Διότι εκτός από το ζήτημα της άμεσης διαδικασίας για τη μετεκατάσταση των ειδικών σχολείων, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με μετασκευές που θα γίνουν στο εσωτερικό του υπάρχοντος κτηρίου. Και αυτά θα τα δούμε πώς εξελίσσονται την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να ξέρουμε και κατά πόσο θα εφαρμοστεί τελικά αυτή τη φορά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.